Επισοδιακή ήταν η συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία της αναπληρώτριας Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασίας Χριστοδουλοπούλου και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Θοδωρή Δρίτσα. Επιτάπητο στέθηκε το μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο το τελευταίο διάστημα έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Πάμε στη Λίλιαν Τσουρλή που θα μας ενημερώσει. Λίλιαν. Νικόλα, με ειρωνίες απάντησε στην αγωνία των δημάρχων που έχουν βουλιάξει από μετανάστες, η αναπληρώθηκε Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τα αίματα άναψαν όταν το λόγο πήρε ο Δήμαρχος της Ρόδου, τον οποίο η κυρία Χριστοδουλοπούλου είπε μεταξύ άλλων ότι αυτό που έχω κάνει θα το γράψει η ιστορία, είτε αρνητικά είτε θετικά. Για εσάς δεν νομίζω να γράψει τίποτα. Ένταση είχαμε στη συνέχεια και με τον Δήμαρχο Κο, που τόνισε ότι δεν δέχομαι το νησί της Κο να μετατραπεί σε αποθήκη ψυχών, διεκδικούμε βιώσιμες λύσεις. Οι κατηγορίες του κυρίου Κυρίτσι για σκόπιμους και λάθος χειρισμούς προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της κυρίας Χριστοδουλοπούλου και του κυρίου Δρίτσα με τον Δήμαρχο να λέει πως δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και ότι ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης έλυσε πρόσκαιρα το πρόβλημα. Όλοι οι δήμαρχοι τόνισαν πως το ζήτημα είναι ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό. Η πλειοψηφία μάλιστα των δημάρχων υπογράμμισε πως πολλές φορές το κράτος ήταν απόν και κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις χωρίς να λάβουν καμία απολύτως βοήθεια ή ενημέρωση από τον κρατικό μηχανισμό και τους αρμόδιους υπουργούς. Καθημερινά πάντως στο λιμάνι του Πειραιά και της Καβάλας πρέπει να σου πω καταφθάνουν καραβανιές μεταναστών, ωστόσο και πάλι τα νησιά βουλιάζουν. Νικόλα. Ευχαριστούμε τη Λίλη.